Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Star Βόρειο Ελλάδος. Το Κοινοβούλιο των Σκοπίων ενέκρινε την πρόταση της κυβέρνησης του Ζόραν Τζάεβ για την έναρξη των διαδικασιών για την αναθεώρηση του συντάγματος της χώρας, ώστε να προχωρήσει στην αλλαγή της ονομασίας της σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών και έτσι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση της διαδικασίας. Συνολικά 80 βουλευτές σε σύνολο 117 ψήφισαν υπέρ της πρότασης, κάτι που σημαίνει πως ψήφισαν υπέρ και 8 βουλευτές της αντιπολίτευσης. Με την αλλαγή του ονόματος θα ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένεται να ακολουθήσουν όλες οι διαδικασίες στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων προκειμένου να εγκριθούν τα άρθρα όπου απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία την οποία διαθέτει άνετα η κυβέρνηση Ζάεβ. «Είναι μια ιστορική ημέρα για τη χώρα μας. Μαζί γράψαμε ιστορία», δήλωσε ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Τζάεβ μετά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, όπου εγκρίθηκε η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση της γείτονος. «Το ταξίδι μας για ένα καλύτερο μέλλον, για ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε. Επίκειται η κοινοβουλευτική μας διαδικασία για την εναρμόνιση των τροπολογιών του συντάγματος. Θα εργαστούμε για τη συμφιλίωση, τη συγχώρεση και την εθνική ενότητα», ανέφερε ο Τζάεβ. Το Κοινοβούλιο, ακολουθώντας τη θέληση του λαού μας, με πλειοψηφία 2/3 εξασφάλισε να διαβούμε τις ανοιχτές πύλες προς τις μεγαλύτερες ενώσεις της Δύσης και του κόσμου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας. Ο Ζόραν Τζάεβ ευχαρίστησε όλους τους βουλευτές για αυτήν την ιστορική, όπως την χαρακτήρισε, απόφαση. Ιδιαιτέρως θέλω να συγχαρώ τους βουλευτές από τις τάξεις του ΒΜΡΟ που επέδειξαν θάρρος, έβαλαν πάνω από τα κομματικά το συμφέρον της χώρας και ψήφισαν ναι, είπε ο κ. Τζάεβ. Λίγο πριν από τα συγχαρητήρια του Αλέξη Τσίπρα στον Ζόρα Τζάεβ για την έγκριση της συνταγματικής αναθεώρησης από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων, είχε προηγηθεί ανάρτηση του Πάνου Καμένου, ο οποίος σχολίασε τις καταγγελίες περί δωροδοκιών βουλευτών της αντιπολίτευσης των Σκοπίων προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης. Ποιος θα φανταζόταν ότι στην Ευρώπη των αξιών και της δημοκρατίας όποιος δεν ψηφίζει κατά τις εντολές προφυλακίζεται και όποιος συμμορφώνεται παίρνει μπόνους 2 εκατομμύρια ευρώ μαύρο χρήμα. Ντρέπομαι, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμένος στο Twitter. Λίγο αργότερα ωστόσο, στην ανάρτηση του Πάνου Καμένου, απάντησε σε αυστηρό και έντονο ύφος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Σκοπίων, Μίλε Μποζνιακόφσκι. Στην απάντησή του επικρίνει τον Έλληνα υπουργό ότι διέδωσε fake news τα οποία είχαν ήδη διαψευστεί από την κυβέρνηση των Σκοπίων και τον καλούσε για το καλό της δημοκρατίας και της διπλωματίας να εργαστούν για τη φιλία των δύο λαών. Τις καταγγελίες του Αντώνιο Μιλόσοσκι διαμέσου της ΦΑΣ για απόπειρα δωροδοκίας βουλευτών του ΒΜΡΟ προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης ώστε να επικυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος κ. Γιαννούσεφ σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Την ικανοποίησή του για την έγκριση της έναρξης των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων εξέφρασε ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, συγχαίροντας τις πολιτικές δυνάμεις στα Σκόπια και δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από τον αποτελεσματικό και υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε το δημοκρατικό σύστημα στη γειτονική χώρα. Την έγκριση του Κοινοβουλίου των Σκοπίων στην πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καλωσορίζει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτεμπεργκ. Μία ψήφος, ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά για να καταλάβετε τη θέση που σας ανήκει στη διατλαντική μας κοινότητα, αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, για την έγκριση από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων της συνταγματικής αναθεώρησης. Σφοδρή επίθεση από την Κεφαλονιά, όπου βρίσκεται, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σε δήλωσή του, ο κύριος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι δεν πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να κυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυρώσει τη συμφωνία αυτή, όποτε και αν έρθει στην Ελληνική Βουλή. Είτε τώρα, είτε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και δεν θα το κάνει, διότι θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα. Καθώς για πρώτη φορά εκχωρεί στους γείτονες μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα. Δυστυχώς, καθώς προχωράει αυτή η διαδικασία, παράγονται όλο ένα και περισσότερα τετελεσμένα. Ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί ότι η συμφωνία αυτή δεν θα κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή είναι να διεξαχθούν εθνικές εκλογές
πριν η συμφωνία αυτή έρθει προς κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός να αποφανθεί όχι μόνο για την τύχη της χώρας, αλλά να αποφανθεί και για τη συμφωνία αυτή, την οποία, όπως σας είπα, θεωρούμε ότι είναι επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα. Από εκεί πέρα, θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Η εικόνα η οποία δόθηκε τις τελευταίες μέρες στη γειτονική χώρα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για αυτήν την πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή, κατά την άποψή μου δεν είναι μια εικόνα η οποία συνάδει με μια χώρα η οποία μπορεί να προσδοκά να γίνει μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Πολύ σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισε την υπερψήφιση στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων για συνταγματική αναθεώρηση ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Καρβούνης. Ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη, ήταν μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης του κυρίου Ζάεφ να περάσει μέσα από τη Βουλή με αυτό το συσχετισμό που υπήρχε, να κάνει το πρώτο βασικό βήμα για τη συνταγματική αναθεώρηση, άρα να προχωρήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θεωρώ ότι ανοίγει πια ολοκληρωτικά ο δρόμος για την ολοκλήρωση όλων των κινήσεων που απαιτούνται από τη σκοπιά της ΦΥΡΟΜ, ώστε να ακολουθήσει μετά η δική μας η διαδικασία για να ολοκληρωθεί η επίτευξη της συμφωνίας. Μια συμφωνία που είναι αμοιβαία εποφελής και για τις δύο χώρες, ανοίγει δρόμους συνεργασίας, συνανάπτυξης και ειρήνης στην περιοχή και στηρίζεται, όπως φάνηκε πεντακάθαρα, από όλες τις μεγάλες δυνάμεις από όλο τον πλανήτη. Σε θερμό κλίμα έγινε η τελετή παράδοσης παραλαβής του Υπουργείου Εξωτερικών από τον Νίκο Κοντζιά στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοντζιάς είχαν στο κατόφλι του Υπουργείου Εξωτερικών μια θερμή χειραψία και ασπασμό με εναγκαλισμό. Νωρίτερα, ο κύριος Κοντζιάς, προσερχόμενος στο Υπουργείο, είχε δηλώσει χαμογελαστός στους δημοσιογράφους ότι είναι ο πιο ευτυχής παραιτηθής Υπουργός Εξωτερικών. Οι άνθρωποι, όπως σας έλεγα πάντα, δεν πρέπει να μετριούνται με τον πόη των άλλων. Πρέπει να έχουν τη φιλοδοξία να μετριούνται με τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Πάντα είμαστε μικρότεροι από τα προβλήματα. Αλλά στην προσπάθειά μας να τα λύσουμε, μεγαλώνουμε. Και ηλικιακά, σε αυτό το Υπουργείο και με βάρος, στην κυριολεξία εννοώ, και σε σκέψη και χάρη και στις συζητήσεις, τις οδηγίες και στην προτροπή που είχα από τον κύριο Πρωθυπουργό, αντιμετώπισα όσο μπορούσα αυτά τα προβλήματα. Κύριε Πρωθυπουργέ, κάτω από την ηγεσία σας, η κυβέρνησή μας, το Υπουργείο μας, μπόρεσε να βγάλει τη χώρα από τον βούρκο που βρέθηκε, να ξεπεράσουμε την ανυποληψία και να ξεπεράσουμε μια κατάσταση που δεν μας ακούγανε. Σήμερα όχι μόνο μας ακούν, όχι μόνο ζητάνε τη γνώμη μας, αλλά θέλουν τη γνώμη μας. Και είμαι ευτυχής για τα συγχαρητήρια που πήρα από όλους τους συναδέλφους μου για τη δουλειά που έκανα και έκφραση λύπης που απελευθέρωσα τον εαυτό μου από τα βάρη αυτών των προβλημάτων, που όλοι ζητάνε και θέλουν να διατηρήσουμε αυτή τη σχέση που με τιμούσαν ζητώντας τη συμβουλή μου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Νίκο τον Κοντζιά για όλα όσα έκανε για την εξωτερική πολιτική της πατρίδας μας αυτά τα σχεδόν 4 χρόνια που βρίσκεται στην ηγεσία, βρισκόταν στην ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και υπήρξε για μένα ένας πολύτιμος στενός συνεργάτης. Ο Νίκος Κοντζιάς πριν από λίγο προσπάθησε όσο πιο επιγραμματικά μπορεί να δώσει το βασικό στίγμα, τον απολογισμό μιας πορείας που δεν ήταν ποτέ ανέφελη, ενός δρόμου που δεν ήταν ποτέ ίσιος και κατηφορικός, ενός δρόμου που ήταν δύσκολος για τη χώρα και για την εξωτερική της πολιτική. Και το λέω αυτό διότι σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι παραλάβαμε το δύσκολο 2015 μια χώρα η οποία δεν είχε υποστεί μεγάλη ζημία μονάχα στο σκέλος εκείνο που αφορά την οικονομική πολιτική,
δεν ήταν μονάχα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και της απαξίωσης στις διεθνείς αγορές και στους εταίρους μας και στους δανειστές μας μια χώρα παρείας στη διεθνή οικονομία, αλλά ήταν και μια χώρα που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά, είχε χάσει μεγάλο μέρος, μεγάλη, αν θέλετε, αξία από τη γεωπολιτική της δυναμική. Και αυτό ίσως να ήταν και το δυσκολότερο, διότι οι οικονομικές κρίσεις έρχονται και περνάνε. Όταν μια χώρα υποστεί ζημιά στο ρόλο που μπορεί να παίξει στη διεθνή σκηνή, αυτό είναι ενδεχομένως κάτι που πολύ δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι σαφές ότι ο κύριος Καμένος εκβιάζει τον κύριο Τσίπρα, ότι ο Πρωθυπουργός είναι εκβιαζόμενος και όσο δέχεται τον εκβιασμό αυτόν, η κυβέρνηση θα παραμείνει. Εάν κάποια στιγμή αποφασίσει να υπερασπιστεί την τιμή, την υπόλοιψη και τη σοβαρότητα της χώρας, τότε θα πάμε σε εκλογές, είπε μεταξύ άλλων η Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη. Είναι μια εικόνα η οποία είναι το απόλυτο θέατρο του παραλόγου. Είδαμε ένα υπουργικό συμβούλιο, στο οποίο ο μεν πρωθυπουργός παρακάλεσε τους υπουργούς του να μην τον ρίξουν, τους υπουργούς που ο ίδιος έχει διορίσει. Ένας εσωτερικός καυγάς με αλληλοκατηγορίες μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης και του Υπουργού Εξωτερικών. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος ήταν σαφές ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει ως διαιτητής. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος ακολουθεί μια εξωτερική πολιτική σε απόλυτη σύμπνοια με τον Υπουργό των Εξωτερικών και ένας πρωθυπουργός ο οποίος απολύει τελικά τον Υπουργό με τον οποίο συμφωνεί στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και κρατάει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος διαφωνεί με την εξωτερική του πολιτική. Αν ένας πρωθυπουργός δεν θέλει να βγάλει έναν Υπουργό, έχει πολλούς τρόπους να το πείσει να παραμείνει. Ήταν σαφές από την αντίδραση του κ. Κοτζιά ότι ο Πρωθυπουργός τον επέπεμψε. Το αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι η εικόνα της χώρας είναι μία εικόνα μιας χώρας την οποία η κυβέρνηση αλληλοσπαράσεται και μία χώρα η οποία αδυνατεί να εμφανιστεί προς τους ξένους εταίρους κτλ. Με την απαραίτητη σοβαρότητα η οποία επιβάλλεται στην άξιση της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι είναι σαφές ότι ο κ. Καμένος εκβιάζει τον κ. Τσίπρα, ότι ο Πρωθυπουργός είναι εκβιαζόμενος και όσο δέχεται τον εκβιασμό αυτό, η κυβέρνηση θα παραμείνει. Μιλάω για το οφθαλμοφανές ότι ο κ. Καμένος εκβιάζει τον κ. Τσίπρα, ότι θα ρίξει την κυβέρνηση, ότι θα κάνει. Δείχνει καν βεβαία σήμερα με την κατάσταση στην οποία υπάρχει μέσα στους ανέλανο, ο κύριος Καμένος διαθέτει τους απαραίτητους τρεις βουλευτές για να ρίξει την κυβέρνηση. Έχω αμφιβολίες και γι' αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα βουλοπλέει στην κυριολεξία. Έχουμε επιτόκια απαγορευτικά για να δανειστούμε. Είμαστε με μια οικονομία της οποίας η ανάπτυξη παραμένει το μεγάλο ζητούμενο και η ανάπτυξη δεν έρχεται. Μεγάλες εταιρείες εγκαταλείπουν τη χώρα. Και δεν υπάρχει επενδυτής διεθνός ο οποίος παρακολουθώντας αυτά, γιατί αυτά δεν μένουν μεταξύ μας βεβαίως, πάνε σε όλους τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο, να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο καν να επενδύσει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το κόστος. Το κόστος αυτής της ιστορίας, μην βλέπετε, εμείς έχουμε πάθει μυθιδρατισμό σε αυτή τη χώρα. Παρακολουθούμε τα λόγια του κυρίου Καμένου, του κυρίου Κοτζιά, του κυρίου Τσίπρα κτλ. Εάν δεν γελάμε, κλαίμε. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε συνηθίσει. Οι ξένοι όμως, οι οποίοι πρόκειται να πάνε τα λεφτά τους σε αυτή τη χώρα, αυτοί δεν κρίνουν με τα δικά μας κριτήρια και απλούστατα επιλέγουν όλες τις υπόλοιπες χώρες εκτός από τη δική μας για να επενδύσουν. Αυτό είναι το μεγάλο και το ουσιαστικό πρόβλημα. Τώρα πείτε όταν μου. Έχετε μία... Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Όταν έχετε μία ΔΕΗ στην κατάσταση αυτή, όταν βγαίνει ο κύριος Παναγιωτάκης και λέει στη ΔΕΗ ότι μας έχει κοστίσει η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου 1 δισεκατομμύριο. Όταν βγαίνει ο κύριος Σταθάκης και λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβουν τα τιμολόγια σε μια ΔΕΗ που είναι υπερβολική για το μέσο πολίτη και δεν μπορεί να την πληρώσει. Όταν έχετε μια κατάσταση στην οικονομία η οποία πηγαίνει όπως πηγαίνει, εμείς ασχολούμαστε με τα καμώματα και τους εκβιασμούς του ενός προς τον άλλον κτλ. Δεν μας αξίζει αυτή η εικόνα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μας αξίζει αυτή η κατάσταση.
Σε καμία περίπτωση η παρέτηση, Κοτζιά, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τη μη κάλυψη του Πρωθυπουργού πάνω στο θέμα του μακεδονικού ζητήματος. Και πολύ περισσότερο να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι κάνει τη χάρη στον κύριο Καμένο, ο οποίος έχει εκ διαμέτρου αντίθετη προσέγγιση, δήλωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Κουρλέτης. Η αντιπολίτευση μπορεί να το λέει για τους δικούς της λόγους, θέλοντας να δημιουργήσει, όπως εκείνη νομίζει, προβλήματα στην κυβέρνηση ή κάποιες εντυπώσεις. Αλλά αυτό το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι σε καμιά περίπτωση ο Πρωθυπουργός δεν επέλεξε τον ένα υπουργό του έναντι του άλλου. Και συγκεκριμένα, για να μην μιλάμε γενικά και αόριστα, εάν για παράδειγμα υπήρχε μία υιοθέτηση των απόψεων του κυρίου Καμένου για το επίμαχο ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών, να είστε σίγουροι ότι δεν θα ήταν ο Πρωθυπουργός αυτός που θα αναλάμβανε το Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας δημόσια ότι δεσμεύεται να προχωρήσει αυτή η υπόθεση μέχρι τέλους. Και ακριβώς επειδή επί της συμφωνίας στην ουσία και στο περιεχόμενο για το ζήτημα του Μακεδονικού με τον κύριο Κοτζιά, του Πρωθυπουργού με τον κύριο Κοτζιά, με αυτή την έννοια δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει τον λόγο της παρέτησής του. Όχι, εγώ λέω ότι η παρέτησή του σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση την μη κάλυψη του Πρωθυπουργού πάνω στο κρίσιμο θέμα του Μακεδονικού ζητήματος. Υπάρχει ένα πλούσιο ρεπορτάζ που δεν ξέρω πόσο αληθινό είναι και αν ολόκληρο είναι αληθινό. Έχουν γραφτεί τόσα πολλά, βλέπετε διάφορους και συναδέλφους σας οι οποίοι προσπαθώντας να κάνουν τη δουλειά τους δεν ξέρω κατά πόσο διασταυρώνουν και τις πληροφορίες τους. Δεν ήμουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο δεν συμμετέχω πλέον, αλλά επειδή είναι ένα κρίσιμο θέμα, το θέμα των κονδυλίων, θεωρώ ότι απαντήθηκε με επάρκεια και πληρότητα από τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νίκο Τοβούτσι, και σας υπενθυμίζω ότι από το 2017 υπάρχει μια σαφής κοινοβουλευτική διαδικασία ελέγχου αυτών των δαπανών. Και αυτό το πιστώνεται θετικά η παρούσα κυβέρνηση. Ο χρόνος των εκλογών είναι και συνάρτηση της πολιτικής οριμότητας των εταίρων αυτής της κυβέρνησης. Και εν προκειμένου αυτό αφορά τον κύριο Καμένο. Εάν τελικά αντιλαμβάνεται την ανάγκη να υπάρχει μια τέτοια πολιτική συνοχή παρά τις διαφωνίες του στο μακεδονικό ζήτημα, που να επιτρέψει στην κυβέρνηση να ολοκληρώσει σε αυτή την τελευταία συνταγματικά προβλεπόμενη περίοδο το έργο της. Ένα έργο το οποίο σε κάθε περίπτωση, όπως και να το δει κανείς, θα είναι θετικό, διότι συμπίπτει με την έξοδο από τα προγράμματα. Άρα υπάρχει αυτή η πλευρά που λέτε. Αυτό που συμφέρει την κυβέρνηση, αυτό που συμφέρει το κόμμα, είναι και αυτό νομίζω το οποίο που συμφέρει την ελληνική κοινωνία. Διότι κοιτάξτε τα σημαντικά γεγονότα που πρόκειται να συμβούν την επόμενη περίοδο. Σε λίγες μέρες θα ψηφιστεί ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα επιβεβαιώνει ότι ακυρώνεται η μείωση των συντάξεων. Ενώ θα αρχίσουν να μπαίνουν σε εφαρμογή μια σειρά μέτρα που σχετίζονται με τη μείωση των έμφυα, με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές, με επιδότηση ενοικίου για κάποιες κοινωνικές κατηγορίες. Άρα είδατε πως όλα αυτά είναι από τη μία πλευρά, δηλαδή οι ανάγκες της κοινωνίας και το θετικό για την ίδια την κυβέρνηση. Άρα δεν βρίσκω κανέναν λόγο να θέλουμε να επισπεύσουμε τις εκλογές. Αλλά όπως λέγαμε και πριν, αυτό δεν εξαρτάται πάντοτε από την κυβέρνηση. Την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά και τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις σχολίασε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Καρβούνης. Όπως είπε, το κρίσιμο είναι να μην εκφράζονται προσωπικές απόψεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ έκανε λόγο για μεγάλες επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική την περίοδο Κοτζιά. Έτσι είναι οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Έτσι είναι παντού, σε όλη την Ευρώπη. Βλέπετε και σε άλλες χώρες και στη Γερμανία. Όταν υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο κοινό πλαίσιο των στόχων στον οποίο χτίζεται η συνεργασία, να συμβαίνουν τέτοια ζητήματα.
Ξέραμε ότι ο κύριος Καμένος διαφωνούσε, διαφωνεί και θα διαφωνεί, έχει το δικαίωμα αυτό. Από εκεί και πέρα, την κυβερνητική πολιτική στα εξωτερικά θέματα τη χαράσει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, που από εδώ και πέρα θα είναι το ίδιο πρόσωπο. Το κρίσιμο είναι όποιος βγαίνει έξω από τη χώρα να εκφράζει μόνο την εθνική εξωτερική πολιτική και όχι οι προσωπικές απόψεις. Θα συνεχίσουμε πάντως σε αυτό το δρόμο. Νομίζω ότι σε όλους πρέπει να πριτανεύει το κύριο. Και το κύριο είναι η έξοδος της χώρας από την μεγάλη οικονομική κρίση που την πλάκωσε όλα αυτά τα χρόνια και κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος του παραγωγικού δυναμικού και της κοινωνίας. Το χτύπημα, το τσάκισμα της διαφθοράς και της διαπλοκής και η τιμωρία για μια σειρά από σκάνδαλα τα οποία έχουν κοστίσει πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία και πρέπει να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Θεωρώ επίσης ότι το θέμα της ανάπτυξης έχει δρομολογηθεί, άρα ο πρώτος στόχος που είναι η έξοδος από τα μνημόνια επιτεύχθηκε, ο δεύτερος που είναι η πραγματική, η βιώσιμη, η δίκαιη ανάπτυξη για τη χώρα έχει δρομολογηθεί, μένει να υλοποιηθεί και ο τρίτος στόχος που αφορά το τσάκισμα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Οι πληροφορίες λένε πάντως ότι υπήρξαν και κάποιες κατηγορίες του κυρίου Καμένου για τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι εκεί υπήρξε μια 9-σέλιδη επιστολή του κυρίου Κοτζιά στον Πρωθυπουργό σε προσωπικό ύφος. Δεν φαίνεται να είναι βελούδινη, μπορούμε να πούμε, η αποχώρηση του κυρίου Κοτζιά πάντως. Εντάξει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς αυτό, αλλά είδα τώρα που μιλάμε, γίνεται η τελετή παράδοση παραλαβής του Υπουργείου Εξωτερικών σε ένα κλίμα εξαιρετικό. Τόσο η ομιλία του κυρίου Κοτζιά όσο και η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν σε απολύτως συνενετικό κλίμα. Άλλωστε οι δυο τους συνεργάζονταν εξαιρετικά και οι πραγματικά μεγάλες επιτυχίες που έχει η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία 3,5-4 χρόνια οφείλεται σε αυτή τη συνεργασία και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει ο Πρωθυπουργός πια με το διπλό του ρόλο αυτό το δρόμο να το κάνει ακόμα καλύτερα. Όσον αφορά το θέμα των μυστικών κονδυλίων του Υπουργείου Εξωτερικών, εδώ αυτοί που τα λένε, εντάξει, πέρα από το ότι είναι εντελώς μια ενέργεια η οποία ουσιαστικά βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα και απορώ δηλαδή πως το τραβήξανε τόσο πολύ. Όμως είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έβαλε τάξη σε μια κατάσταση αδιαφάνειας και ασυδοσίας στα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, θεσμοθέτησε κανόνες, μείωσε πάνω από 5-6 φορές, είναι 5-6 φορές λιγότερα τα κονδύλια και είναι θεσμοθετημένα, ξέρει ακριβώς πού πάνε και γιατί πάνε. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ασκείς εξωτερική πολιτική, πρέπει να έχεις και τους τρόπους να την υπερασπίζεις. Αλλά ο κάθε ένας, το κάθε πολιτικό πρόσωπο εννοώ, μπορεί να τα πληροφορηθεί αμέσως. Άρα όλη αυτή η σπέκουλα που γίνεται δεν πατάει πουθενά και κάνει και ζημιά στα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε έτσι. Δεν έπρεπε πάντως. Συνάντηση με την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τηλιγιορίδου είχαν εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και τέθηκαν φλέγοντα προβλήματα, όπως τόνισε ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Προσοτσάνης Κώστας Ακριτίδης. Ήμασταν στην Αθήνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχαμε ραντεβού με την κυρία Τελιγιορίδου, η οποία είναι υφυπουργός και είναι για τα θέματα της κτηνοτροφίας υπεύθυνη. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να πω ότι είχε και αποτέλεσμα η συζήτηση, διότι ασχοληθήκαμε πιο πολύ για την ελληνοποίηση στο γάλα και στο κρέας, που μας καίει πάρα πολύ, ξέρετε, 3 χρόνια τώρα οι τιμές πως είναι και διαμαρτυρόμαστε. Ασχοληθήκαμε και επικεντρωθήκαμε στο ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις μέσα στους ελέγχους που πρέπει να κάνει το κράτος με καινούργια μηχανήματα, όπως και η ίδια μας είπε ότι ετοιμάζεται να πάρει πολύ υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα για να ελέγχει ακόμα και το προϊόν που βρίσκεται στο ράφι, αν η περιεκτικότητα στο γάλα είναι ελληνικό ή όχι. Το χρησιμοποιούν οι Ιταλοί και είναι το κορυφαίο μηχάνημα που τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι έτσι φάνηκε αξιοκρατικά και πάρα πολύ στοχευμένη θα είναι η έλεγχη. Επομένως, θα φύγουμε από την παλιά διαδικασία των ελέγχων που ήταν με αργό ρυθμό, με κόστος και θα είναι πολύ αποτελεσματική. Τα πρόστιμα που θα μπαίνουν θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω θα είναι 2% επί του τζίρου την πρώτη φορά και 4% τη δεύτερη φορά να τους πιάσουν με παράνομη ελληνοποίηση στο γάλα.
Το πρόστιμο, το ανώτερο πρόστιμο τώρα ήταν 60.000 ευρώ στις εταιρείες, που είναι για αυτούς πολύ λίγα λεφτά, να φανταστείτε, αν φτιάχνουν τόσες καλές δουλειές με το εξωτερικό. Περιμένουμε να ψηφιστεί και ένα καινούριο νόμος σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γάλα, τουλάχιστον το εγωπρόβιο, να είναι πολύ λίγων ημερών, όχι 11 ημερών που είναι τώρα όλο το γάλα στην εισαγωγή, να είναι λιγότερων ημερών. Άρα δεν θα συμφέρει ή θα μπορούν να το φέρουν οι γαλακτοβιομηχανίες στη χώρα μας, δεν θα προλαβαίνουν να το φέρουν ως φρέσκο γάλα. Εάν γίνει και αυτό με την συνεννόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και εκεί θα στοχεύσουμε και εμείς μέσω των Βρυξελών, πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερες τιμές την επόμενη χρονιά. Είναι δύσκολη φετινή χρονιά. Οι γαλατάδες δεν ήθελαν ακόμα να πάρουν τα γάλατα, δεν ήθελαν να κλείσουν γάλατα. Λένε ότι έχουν τυριά πάρα πολλά στα ψυγεία τους. Αλλά η φέτα δυστυχώς δεν έχουν πολλά τυριά στο ψυγείο τους. Όταν πάμε στο ράφι να την αγοράσουμε, είναι πάλι πανάκριβη για τους Έλληνες καταναλωτές. Άρα πιστεύω ότι είναι ακόμα ένα τρίκο όπως και πέρσι και πρόπερσι. Η κυρία Τελιγιορίδου υποσχέθηκε, επειδή προέρχεται και από ένα χωριό εδώ της Μακεδονίας, στα σύνορα πάνω, και έχει και συγγενείς, όπως μας είπε, κτηνοτρόφους, και πιστεύει ότι θα κάνει πάρα πολύ δουλειά και θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα αυτά των καρτέλ. Άρα είμαστε θετικοί ως προς συζήτηση που κάναμε. Κάναμε και άλλες συζητήσεις για τις μειονεκτικές περιοχές, για την εξωτική αποζημίωση που έχουμε μεγάλο πρόβλημα, και εκεί θα πάει λίγο πιο πίσω η παράταση άλλες δύο εβδομάδες για να δει ο κ. Αρεχοβίτης πώς θα το χειριστεί το θέμα. Στέλνουμε και άλλα στοιχεία ταυτόχρονα που χρειάζεται για να εμπλουτίσουμε τα κριτήρια ότι όντως τα έχουμε και σαν νομό δράμας και καβάλας για να ενταχθούμε όπως και η Θράκη. Μακάρι να έχει θετικό αποτέλεσμα. Και μιλήσαμε φυσικά και για τα βοσκοτόπια, για την πυκνότητα βλάστησης, αυτή η αδικία που γίνεται εδώ και μια πενταετία με εφταετία στην περιοχή της περιφέρειάς μας. Και από ό,τι μας είπε, ότι θα το εξετάσουν με τη νέα ΚΑΠ, να μπορέσουμε να δικαιωθούμε κι εμείς και να είμαστε εισάξιοι κτηνοτρόφοι όπως είναι και στη Νότια Ελλάδα, να μην υπάρχει κτηνοτρόφος δύο ταχυτήτων της Νότιας Ελλάδας, που θα είναι πολύ καλά ευνοούμενοι στις αποδοχές τους, στις ενισχύσεις, και της Βόρειας Ελλάδας, που πάντα είμαστε θυγμένοι και ρηγμένοι. Ένα απίστευτα όμορφο και συνάμα εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά στις ακτές της λίμνης Βιστονίδα, στο δρόμο μπροστά από το μετόχι της Μονής Βατοπεδίου στο Πόρτο Λάγος. Ένα μοναδικό πεπλό ιστού αράχνης έχει εκταθεί τουλάχιστον 1000 μέτρα και έχει σκεπάσει όλη τη βλάστηση δίπλα από την ακτή. Θέαμα εντυπωσιάζει διερχόμενους και επισκέπτες. Το πέπλο αράχνης σκεπάζει φυτά, θάμνους, φράχτη, ακόμη και κάποια εκκλησάκια που υπάρχουν δίπλα στη λίμνη Βιστονίδα. Ένα απίστευτα όμορφο και συνάμα εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά στις ακτές της λίμνης Βιστονίδας, στο δρόμο μπροστά από το μετόχι της Μονής Βατοπεδίου στο Πόρτο Λάγος. Ένα μοναδικό πέπλο ιστού αράχνης έχει επεκταθεί τουλάχιστον 1000 μέτρα και έχει σκεπάσει όλη τη βλάστηση δίπλα από την ακτή. Το φαινόμενο της υπερανάπτυξης των αραχνών ακολουθεί το φαινόμενο της υπερανάπτυξης των πληθυσμών της Κνήπας. Αυτή είναι η επιστημονική εξήγηση για το πέπλο αράχνης που σκεπάζει ένα τμήμα παραπλεύρος του δρόμου στο Πόρτο Λάγος. Το θέαμα εντυπωσιάζει διερχόμενους και επισκέπτες. Το πέπλο αράχνης σκεπάζει φυτά, θάμνους και κάποια εκκλησάκια που υπάρχουν δίπλα στη λίμνη. Στα πλάνα τα οποία παρακολουθείτε αποτυπώνεται αυτό το παράξενο μεν αλλά εντυπωσιακό θέαμα που έχει παρουσιαστεί εδώ και μερικά 24 ώρα στην περιοχή. Αναφορικά με το που αποδίδεται αυτή η εικόνα, πρόκειται για αντίδραση της φύσης στον περιορισμό του πληθυσμού των σκνηπών που εγκλωβίζονται κάτω από τον ιστό. Το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν είναι άγνωστο για τους επιστήμονες του φορέα διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστονίδας Ισμαρίδας, όμως είχε αρκετά χρόνια να εμφανιστεί με αυτήν την ένταση. Οι καιρικές συνθήκες επέτρεψαν την ύπαρξη αυθονίας στροφής και αναπαράχθηκε η σκνήπα, και ως φυσικό επακόλουθο ήρθε η εμφάνιση του πέπλου των αραχνών. Αναλυτικότερα, όπως εξηγεί η βιολόγος του φορέα Ευτέρπη Πατετσίνη, το φαινόμενο αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται, αλλά με διαφορετική ένταση. Φέτος είναι πιο εντυπωσιακό. Υπάρχει σε διάφορα σημεία απέναντι από το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και σε άλλα σημεία γύρω από τη λίμνη Βιστονίδα, όπως για παράδειγμα στους θηροφραγμούς πίσω από το κέντρο πληροφόρησης. Βρίσκεται σε σημεία από τα οποία δεν περνά ο κόσμος, οπότε δεν το βλέπει. Ωστόσο υπάρχει. Στο που οφείλεται η εμφάνιση του φαινομένου, η κυρία Πατετσίνη αναφέρεται. Έχουν αυξηθεί τη συγκεκριμένη εποχή και γενικά κάθε χρόνο αυξάνονται πάρα πολύ οι σκνήπες, τα μυγαράκια, οπότε οι αράχνες έχουν άφθονη τροφή,
με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα και να έχουμε πάρα πολλές αράχνες. Γι' αυτό έχουμε και αυτούς τους τεράστιους ιστούς, έχουμε υπερπληθυσμό στις αράχνες. Είναι μια φυσική εξέλιξη. Από τη στιγμή που έχουν πολλή τροφή, πολλαπλασιάζονται και δημιουργούν μεγαλύτερους ιστούς που μπορούν να καλύψουν φυτά, θάμνους, ακόμη και δέντρα. Την ίδια στιγμή διαβεβαιώνει πως το φαινόμενο είναι παροδικό και εξηγεί. Μόλις πιάσουν τα πρώτα κρύα και μειωθεί η τροφή, δηλαδή σκνίπες και μυγαράκια, θα μειωθούν αντίστοιχα και οι αράχνες. Αναμένεται πως όταν θα πέσουν οι θερμοκρασίες και θα μειωθεί η αναπαραγωγή της κνύπας, θα εκλείψουν βαθμία και οι αράχνες και οι ιστοί τους θα ξεπληθούν μετά από τις πρώτες δυνατές βροχές. Οι χρόνοι που θα γίνουν αυτά εξαρτώνται από τον καιρό. Το θέαμα παρόλα αυτά εντυπωσιάζει. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Και επιστροφή στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Η μερίδα με θέμα επικοινωνία και διαχείριση σχέσεων διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με αυτισμό Νομού Δράμας Αλκιώνη και ο Δήμος Δράμας. Η μερίδα πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας. Η μερίδα είχε θέμα επικοινωνία και διαχείριση σχέσεων και διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Δράμας σε συνεργασία με το Δήμο. Ομιλητές ήταν η κυρία Ευαγγελία Σοουτλή, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος με θέμα επικοινωνία με ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και η Σίμη Καράκελε, εκπαιδευτικός, συστημική σύμβουλος ψυχικής υγείας, μέλος της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής με θέμα οικογένεια σε κρίση, διαχείριση της κρίσης και των σχέσεων μέσα στην οικογένεια. Για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να δημιουργήσουμε αυτή την ημερίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ευαγγελία Σοβλή για την υπέροχη παρουσίαση που θα σας κάνει και την κυρία Σίμη Καράκελε για το πρωινό τους που μας το χαρίσαν για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας σαν σύλλογος ενημέρωσης εθελοντικής μορφής όπως είναι ο Σύλλογος Αλκιώνη. Να βοηθήσουμε τους γονείς, τους φίλους, τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να επικοινωνήσουν με ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, με έναν ενήλικα στο φάσμα του αυτισμού, έτσι όπως εμείς πιστεύουμε ότι είναι ο σωστός τρόπος. Όσο λιγότερο ευέλικτο είναι ένα παιδί, τόσο πιο βαριάς μορφής είναι ο αυτισμός του, όσο περισσότερο ευέλικτο, τόσο πιο ελαφριάς μορφής. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει φάσμα. Συγγνώμη, εξακολουθεί όμως να υπάρχει φάσμα. Έτσι. Τα ελλείμματα στα οποία εστιάζουμε, όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα, είναι η κοινωνική συνδιαλλαγή, η αλληλεπίδραση, οι στερεοτυπικές συμπεριφορές ή επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες στα ενδιαφέροντα στα οποία εστιάζει το παιδί μας. Όταν λοιπόν μπούμε στη διαδικασία να μας πούν, γιατί τις περισσότερες περιπτώσεις μια οικογένεια όταν θα μπει στη διαδικασία της διάγνωσης, συνήθως είναι υποψιασμένη ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά έχει και άρνηση. Δεν θέλει να το δεχτεί. Το θέμα σήμερα θα διαπραγματευτούμε ένα δύσκολο θέμα. Είναι η οικογένεια σε κρίση και θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε λίγο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την ίδια την κρίση και κυρίως τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Μια οικογένεια μπαίνει σε κρίση όταν γίνονται διάφορα εξωτερικά γεγονότα, πολύ δύσκολα. Στην εποχή μας τα δύο κύρια γεγονότα που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι η οικονομική κρίση και η μετανάστευση. Υπάρχουν όμως και άλλα πιο φυσιολογικά γεγονότα. Η αλλαγή στον κύκλο της ζωής μιας οικογένειας, όταν το παιδί, ας πούμε, φεύγει από την οικογένεια και πάει για σπουδές και η οικογένεια μπορεί να μπει σε κρίση. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να αναπροσδιοριστεί, να αλλάξει ρόλους και δεν μπορεί. Αντιστέκεται λοιπόν σε αυτή την αλλαγή. Όταν αντιστέκεται λοιπόν σε αυτή την αλλαγή, συμβαίνουν διάφορα προβλήματα, τα οποία θα προσπαθήσω να δείξω στο κοινό σήμερα. Και στο τέλος, για να μπορέσουμε να το κάνουμε λίγο πιο βιωματικό, θα κάνω μια προσομοίωση οικογένειας για να δούμε πώς είναι η οικογένεια σε κρίση και τι παρεμβάσεις μπορεί να κάνει ένας ειδικός. Ουσιαστικά το δικό μου το κομμάτι
το δικό μου το κομμάτι αφορά την επικοινωνία με ένα άτομο που βρίσκεται εντός του φάσματος του αυτισμού. Ουσιαστικά θα δούμε πώς μπορεί μια οικογένεια αρχικά να δουλέψει το κομμάτι της διάγνωσης και να αποδεχτεί τη διάγνωση η οποία είναι στα σκαριά, σταδιακά να επικοινωνήσει με αυτό το άτομο και ουσιαστικά να μπορέσει να κάνει μια γενίκευση στα διάφορα πλαίσια όπου το παιδί θα ενταχθεί αργότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα παιδί εντός του φάσματος να είναι κοινωνικό, επικοινωνιακό και αποδεκτό από την ευρύτερη κοινωνία. Σήμερα είναι μια σημαντική ημερίδα με θέματα που έχουν να κάνουν και με την οικογένεια και με τα παιδιά και με τα παιδιά με αυτισμό. Έχουν να κάνουν με όλο το σύνολο που μας ενδιαφέρει πάντοτε όταν έρχεται μία διάγνωση. Ένα παιδί επηρεάζει όλα τα μέλη της οικογένειας και η οικογένεια είναι εκτός από τους γονείς και τα αδερφάκια, είναι οι παππούδες, είναι οι γιαγιάδες, είναι οι θείοι, οι θείες. Η διάγνωση στον αυτισμό στην Ελλάδα είναι κάτι δύσκολο γιατί ελάχιστοι ενημερώνουν τι ακριβώς συμβαίνει στο παιδί. Υπάρχει μία ποικιλομορφία στο πώς εκφράζεται ο αυτισμός από κάθε παιδί, γι' αυτό μιλάμε για ένα φάσμα αυτισμού και αυτό δεν διευκρινίζεται στους γονείς. Οι γονείς βρίσκονται σε μία μικρή απόγνωση στην αρχή, γιατί δεν ξέρουν τι ακριβώς, σε ποιον ακριβώς να απευθυνθούν. Οπότε εμείς σήμερα με αυτή την ημερίδα, πρωτίστως, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους γονείς πώς να επικοινωνήσουν με το παιδάκι τους και όποιον άλλον στην οικογένεια και στον ευρύτερο φιλικό τους κύκλο θέλει να επικοινωνήσει με το παιδί σωστά. Γιατί η επικοινωνία στον αυτιστικό θα έρθει όταν τον προσεγγίσουμε με σωστό τρόπο. Αυτό το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αμέσως μετά αυτό που θέλουμε να δουλέψουμε είναι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί όταν έρχεται μια τόσο δύσκολη διάγνωση όσο είναι ο αυτισμός, δημιουργείται μια πολύ έντονη κρίση στην οικογένεια, δημιουργούνται δύσκολες καταστάσεις και με τη βοήθεια της κυρίας Καράκελε θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε μια μικρή συμβουλή για το πώς να ξεκινήσουν να διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση. Και με τη βοήθεια της κυρίας Ούτλη θα τους βοηθήσουμε πώς να επικοινωνήσουμε με το παιδί που βρίσκεται πλέον στο φάσμα του αυτισμού, το γνωρίζουν και θέλουν να το βοηθήσουν. Το πρώτο του συμπόσιο με την ονομασία Δεσμίες Θύσεων διοργανώνει στη Δράμα το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με έκθεση ζωγραφική στο Δημήτρη Αστερίου και φωτογραφίες των μελών και φίλων του Σωματείου. Κύριε Καβάζη, συμμετέχετε σε αυτήν την πολύ όμορφη έκθεση. Από όσο βλέπω, είναι θεματική με τα δρόμενα. Ναι, είναι ευκαιρία τώρα που πλησιάζουν και οι μέρες για τα δρόμενα του Ιανουαρίου. Κάναμε την πρόταση να δείξουμε αυτές τις φωτογραφίες, να τα δει ο κόσμος. Και είναι μια προσφορά προς το Σύλλογο των ΑΜΕΑ. Τα έσοδα θα πάνε στο Σύλλογο, εάν πουληθούν οι φωτογραφίες. Αυτά. Εντυπωσιακές πάντως, πρέπει να πούμε. Με την πρώτη ναι, είναι θεματικά. Είναι τα βλέμματα εδώ, οι 8 πρώτες είναι από τους Αράπηδες του Βόλακα. Και τα υπόλοιπα είναι από τα άλλα χωριά, από Πετρούσα, από Καλυβρίση, από Μοναστηράκι. Είναι από τα δεδομένα του 12ημέρου του Ιανουαρίου. Αναδεικνύουν ότι η φωτογραφία αποτελεί επίσης μορφή τέχνης. Ναι, βεβαίως. Είναι ωραίο πράγμα. Είμαι ερασιτέχνης φωτογράφος. Μου αρέσει να φωτογραφίζω χρόνια τώρα. Χθες είχαμε τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής και φωτογραφίας εδώ στα γραφεία μας στη Γεωργίου Ζερβού 38, όπου θα διαρκέσει για 2 εβδομάδες μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Αξίζει να αναφέρω ότι η έκθεση ζωγραφικής είναι του ζωγράφου κυρίου Δημήτρη Αστερίου, ο οποίος είναι δραμηνός καλλιτέχνης με καταγωγή από την Προσοτσάνη και ζει και εργάζει στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Αστερίου, θα ήθελα να τον ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά δημόσια, ο οποίος μας κάνει 20 έργα τέχνης, τα οποία θα εκτεθούν και τα έσοδα από την πώληση θα διατεθούν για τις ανάγκες του Σωματείου. Η έκθεση φωτογραφίας είναι μελών και φίλων του Σωματείου, τους οποίους και πάλι τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διάθεση των φωτογραφιών. Το συμπόσιο Δεσμίες Θύσεων ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή. Σήμερα Σάββατο στις 11 το πρωί η Αντωνία Μπατσαλή ταξίδεψε μικρούς και μεγάλους στην παραμυθονία. Σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη μέρα των δράσεων που γίνονται στα πλαίσια του πρώτου συμποσίου που διοργανώνει το Σωματείο ΑΜΕΑ Νομού Δράμας. Σήμερα έχουμε την δράση ταξίδι στην παραμυθονία, όπου η κυρία Αντωνία μας εδώ και ο Γιάννης Αχιλλέας θα μας ταξιδέψουν στον κόσμο του παραμυθιού. Θα ήθελα πολύ
να ευχαριστήσω και τον κύριο. Τους ευχαριστούμε φυσικά που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη εδώ για να μας πούνε τα παραμύθια τους και να μας παίξουν τη μουσική. Και ξέρετε τι άλλο φέραμε μαζί μας. Να, θα σας το πω. Φέραμε μπόλικη παραμυθόσκονη για να πασπαλιστούμε και να ταξιδέψουμε μαζί. Αλλά πριν ταξιδέψουμε μαζί και πριν πασπαλιστούμε, πρέπει πρώτα να την αχτούμε καλά-καλά και να διώξουμε από πάνω μας όλη την κρυγερόσκονη. Έτσι, φίλε μου, αλλά λίγο διαφορετικά. Όποιος μπορεί να σηκωθεί, να την αχτούμε. Πάμε, είστε έτοιμοι. Όποιος δεν θέλει να σηκωθεί, ας καθίσει. Πάμε, πάμε να συνεχίσουμε. Ένα, δύο, τρία. Τίναζόμαστε, τίναζόμαστε και καλά ξεσκονιζόμαστε και για πόδια και κεφάλι. Όλοι μας μικροί μεγάλοι. Γιάννη, τι λέξε, την άχτηκα. Εκεί πέρα η παρέα δεν ξετινάχτηκε, ήθελε ακόμα λίγο να ξετινάχτηκε. Καθόλου. Ακόμα μια φορά. Να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Σήμερα έχουμε την δράση «Ταξίδι στην παραμυθονία», όπου η παραμυθολόγο μας, κυρία Αντωνία Μπατσαλή, θα μας ταξιδέψει στον κόσμο του παραμυθιού και ο μουσικός, ο κύριος Γιάννης Αχιλλέας Τσατσίρας, θα μας παίξει φυσαρμόνικα και κρουστά. Το απόγευμα έχουμε την δράση «Συνεδριακή Ενότητα» του Συμποσίου, όπου εκεί η κυρία Κατερίνα Χατζηδημητρίου θα μας αναπτύξει το θέμα «Ενσυναίσθηση, η άγνωστη δύναμη της επικοινωνίας». Στη συνέχεια η ψυχολόγος κυρία Γωγό Καραγιάννη θα μας αναπτύξει το θέμα «Εγώ και τα συναισθήματά μου». Και τέλος θα κλείσει ο ειδικός ρεφλεξολόγος κύριος Κώσο Αναστάσιος, ο οποίος θα μας πει το θέμα, θα μας εξηγήσει τι είναι ρεφλεξολογία και πώς επιδρά στα συναισθήματά μας. Όπως καταλαβαίνετε, όλες μας οι δράσεις έχουν να κάνουν με τα αισθήματα, με τα συναισθήματα. Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα και βάλαμε η ονομασία του συμποσίου είναι «Δεσμοί αισθήσεων». Γιατί θέλουμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν τα άτομα με αναπηρία αφού έχουν χάσει κάποια από τις αισθήσεις τους. Και εννοείται το ονομάσαμε πρώτο συμπόσιο, γιατί για να έχουμε θα ακολουθήσουν κι άλλα με άλλα θέματα πολλά. Να συνεχίσω και να πω το πρόγραμμα λίγο την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, 11 ώρα το πρωί, θα γίνει η δράση, θα πραγματοποιηθεί η δράση άλογο μεταφορέα συναισθημάτων. Θα γίνει πορεία με άλογα στο κέντρο της πόλης. Η πορεία θα ξεκινήσει από την Λεωφόρου Στρατού, Γεωργίου Παπανδρέου, θα ακολουθήσει κυκλικά το πλακόστρο της πλατείας 19 Μαΐου, Καραϊσκάκη, Ίωνος Δραγούμη, Ηπείρου, θα καταλήξει στο δικητήριο και από εκεί θα επιστρέψει από την Εθνική Σαμίνης, Λαμπριανίδου, Άρμεν και θα γίνει μια μικρή στάση για ξεκούραση εδώ στα γραφεία μας και θα επιστρέψουν τα άλογα στη βάση τους. Στη συνέχεια, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο Δημοτικό Οδείο Δράμας, εκεί θα γίνει η τελετή λήξης του πρώτου συμποσίου του Σωματείου Αμέανομου Δράμας με μια ομιλία από εμένα ως πρόεδρος του Σωματείου και στη συνέχεια θα έχουμε θεατρική και μουσικοχορευτική βραδιά. Τα περιλαμβάνει όλα δηλαδή. Όλα τα περιλαμβάνει. Εκεί το θέμα είναι οι αδερφές αισθήσεις μου. Πάλι έχει να κάνει με τις αισθήσεις, όπου η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου ΑΜΕΑ Αγωνιστές Δράμας με υπεύθυνες την κυρία Ζαχαρούλα Γιανέρη και Σοφία Ξηγητζή θα μας παίξουν την παράσταση «Οι πλανήτες των αισθήσεων». Η Α21 σε συνεργασία με το A-Team Drama, την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, διοργάνωσαν σήμερα εκδήλωση ενημέρωσης στην πόλη της Δράμας με στόχο την αφύπνιση και ενημέρωση του κοινού για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων. Οργανώνεται σήμερα μια πορεία ευαισθητοποίησης προς τους πολίτες ως προς την εμπορία ανθρώπων. Μαζευόμαστε εδώ για να γίνουμε η φωνή των ανθρώπων που δεν μπορούν να, αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να απελευθερωθούν από δεσμά που άλλοι άνθρωποι τους εκμεταλλεύονται είτε εργασιακά προς όφελός τους είτε σεξουαλικά. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Παγκόσμια. Είναι 40 εκατομμύρια άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην εμπόρια ανθρώπων παγκοσμίως.
και πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση. Υπάρχει ευαισθητοποίηση. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε με τέτοιες εκδηλώσεις. Προσπαθούμε να προωθήσουμε τη γραμμή μας το 1109, η οποία είναι μια γραμμή πληροφόρησης για την εμπορία ανθρώπων, και επίσης εκεί μπορούν να γίνουν καταγγελίες για έποπτα περιστατικά. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πρέπει να πούμε, και στατιστικά πρέπει να είναι σε πολύ μεγάλη έκρηξη τα τελευταία χρόνια. Ναι, ακριβώς, και ειδικά μετά με το μεταναστευτικό που έρχονται πολλοί μετανάστες μέσω των νησιών μας, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μία οργάνωση η οποία ασχολείται ουσιαστικά με ένα παγκόσμιο πρόβλημα, που και στην Ελλάδα φυσικά το πρόβλημα αυτό έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Η εμπορία ανθρώπων αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στον κόσμο, μετά το εμπόριο όπλων και το εμπόριο ναρκωτικών. Όπου υπάρχει ζήτηση, δυστυχώς, υπάρχει και προσφορά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Η χώρα μας, λόγω και της γεωγραφικής της θέσης, είναι χώρα διέλευσης, αλλά και χώρα προορισμού. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία μας λένε ότι ιδίως γυναίκες, περίπου 20.000 βρίσκονται παγιδευμένες στο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων στη χώρα μας. 1.000 από αυτές είναι ανήλικα κορίτσια 13 έως 15 ετών, τα οποία προσφέρουν κατά βάση σεξουαλικές υπηρεσίες ενάντια στη θέλησή τους ή απασχολούνται σε καταναγκαστική εργασία χωρίς να πληρώνονται και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ευαισθητοποίηση υπάρχει. Ευαισθητοποίηση υπάρχει και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Η Δράμα είναι από τις πρώτες πόλεις που έχει διοργανωθεί το Walk for Freedom πανελλαδικά. Η συμμετοχή του κόσμου κάθε χρόνο είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ελπίζουμε και φέτος να πάμε ακόμη καλύτερα. Μια ανθρώπινη αλυσίδα, δηλαδή, στήριξη των ανθρώπων που δεν έχουν φωνή. Η φωνή τους πρέπει να γίνουμε εμείς. Να πάμε και στη γειτονική Καβάλα, όπου συνέντευξη τύπου έδωσε ο Σύλλογος Φίλων της Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος. Ο πρόεδρος της Παναγιώτης Αγαπητός ενημέρωσε για την προσφορά και τη δράση του Συλλόγου. Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη για το σημαντικό κοινωνικό έργο που προσφέρει το Σωματείο Φίλων του Κέντρου Προστασίας Παιδιού Καβάλας Άγιος Γεώργιος από τα δύο ενήλικα κορίτσια που παραβρέθηκαν στη συνέντευξη τύπου. Με τη στήριξη του Σωματείου, τα δύο κορίτσια κάνουν τα πρώτα βήματα στην ενήλικη ζωή τους. Οι στόχοι που κατακτούν οι νέοι και οι νέες που φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού Καβάλας είναι μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση και συγχρόνως υπερηφάνεια για τα μέλη του Σωματείου Άγιος Γεώργιος. Το Σωματείο Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Έχει πιστοποιηθεί ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το 2016 έγινε αυτό. Είναι εγγεγραμμένος φορέας πρόνοιας στο Εθνικό Μητρό του Υπουργείου. Τα μέλη του αριθμούν περί τους 140 καβαλιώτες. Η κοινωνία της Καβάλας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ τα παραρτήματα προστασίας παιδιού πρώην παιδοπόλης που λειτουργούν είναι περίπου 14 πανελλαδικά, μόνο 3 εθελοντικοί φορείς αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο υπάρχουν για τη στήριξη των. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με εθελοντές, κοινωνικούς επιστήμονες και με μέλη του σωματείου μας. Από το Μάιο του 2017 αναλάβαμε αποκλειστικά στο σύνολό της την υποστήριξη δύο νεαρών ενηλίκων πρώην φιλοξενούμενων στα παραδείγματα προστασίας παιδιού Καβάλας και Δράμας. Τους σπουδάζουμε, τους συμβουλεύουμε, είμαστε στις 24 ώρες βάση κοντά τους και λειτουργούμε ως μέντορες σε ένα κορίτσι το οποίο πέρασε, είναι πρωτετής τώρα φοιτήτρια στο ΤΕΙ Καλαμάτας, και ένα αγόρι το οποίο πηγαίνει στη σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ. Πολλά μέλη του σωματείου μας εργάστηκαν σκληρά για να στηρίξουμε την αλλαγή της ζωής αυτών των νέων. Το έργο μας στηρίζεται σε πόρους που αναλαμβάνουμε από φορείς, επιχειρήσεις, συλλόγους και από ευαισθητοποιημένους ανθρώπους της κοινωνίας μας. Εμείς βοηθάμε τα παιδιά που έχουν φύγει, που έχουν ενηλικιωθεί και έχουν φύγει από το Ίδρυμα της Καβάλας, από το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Καβάλας. Παρέχουμε νομική υποστήριξη σε κάθε επίπεδο. Όμως το σημαντικότερο που έχουμε βοηθήσει είναι ότι υπήρξαν παιδιά ως ανήλικα στο Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού, αλλοδαπής εθνικότητας από την Αλβανία και από τη Γεωργία,
και παρέμειναν με άδειες παραμονής. Επειδή λοιπόν φοίτησαν στα ελληνικά σχολεία και επειδή δεν έχουν καμία επαφή με τη χώρα προέλευσής τους, καταθέσαμε τις αιτήσεις για απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας, ο Σύλλογος πληρώσε όλα τα έξοδα, τα παράβολα και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Και έτσι λοιπόν 6 κορίτσια, σήμερα ενήλικα, τα οποία σπουδάζουν, έχουν αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια, 5 από την Αλβανία και 1 από τη Γεωργία, και ήδη προσπαθούμε για ένα αγόρι. Εδώ μέσα περισσότεροι είμαστε γονείς, αλλά και όσοι δεν είμαστε, υπήρξαμε παιδιά και ξέρουμε ότι οι ανάγκες ενός παιδιού είναι πολλές και ποικίλες. Και αν για τα δικά μας παιδιά οι ανάγκες της στέγασης, της διαβίωσης, της σύντησης, της εκπαίδευσης, της διασκέδασης, της ιατρικής περίθαλψης κτλ. Είναι δεδομένοι, για αυτά τα παιδιά είναι το ζητούμενο. Ο Σύλλογος, όπως σας ανέφερε ο Πρόεδρος, έχει δαπανίσει μέχρι τώρα ένα πολύ σεβαστό ποσό για την κάλυψη αυτών των αναγκών των παιδιών μας. Τα οποία από πού ήρθανε στο Σύλλογο? Ήρθανε εκτός από τους ευαισθητοποιημένους πολίτες που είναι πολλοί, από τους θεσμούς και τους φορείς της πόλης. Πρέπει να σας πω ότι και σύλλογοι πολιτιστικοί καταθέτουν αυτό που μπορούν στα χέρια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για να δαπανηθούν προς όφελος αυτών των παιδιών. Η προσπάθεια είναι μεγάλη, είναι συνεχής και πρέπει να συνεχίσει να είναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω αυτό το πράγμα. Είναι βασικά κάτι το οποίο πολεμούσα πολύ καιρό. Για το λόγο ότι είμαι και 21. Βασικά είμαι πολύ ευτυχισμένη γιατί έχω ανθρώπους που με αγαπάνε, κάτι το οποίο δεν είχα, ούτε στο οικογενειακό περιβάλλον, ούτε και στο Ίδρυμα, λόγω που άλλαξε η διοίκηση. Δεν ξέρω αν μπορώ. Κατερίνα, θα ήθελες όλο αυτό να είχε γίνει πολύ νωρίτερα? Ναι. Δηλαδή ότι άργησε να έρθει στη ζωή σου αυτό το χέρι βοηθεία, δηλαδή που σου τράβηξε? Θα ήθελα, αλλά νομίζω ότι δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Ακούσαμε ότι γράφεις πάρα πολύ όμορφα. Αυτό θεωρείς ότι ήταν απόρρια αυτών που έχεις ζήσει, ναι, ή ήταν κάτι έμφυτο? Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Θεωρείς ότι μέσα από τα βιβλία σου, τα βιβλία, τα κειμενάκια που γράφεις, και εύχομαι να γίνουν και βιβλία κάποια στιγμή. Μπορείς να βοηθήσεις άλλα κορίτσια ή αγόρια της ηλικίας σου? Να το βοηθήσω δεν μπορώ, αλλά μπορώ να. Βασικά μπορούν να πάρουν κάποια συμβουλή ή κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορείς να βοηθήσεις κάποιον. Αυτό δεν γίνεται. Σάββατο σήμερα η μέρα λειτουργίας της αγροτικής αγοράς Δράμας και η κίνηση ήταν ικανοποιητική. Όπως δήλωσαν οι παραγωγοί, είναι ευχαριστημένοι από τη μέχρι τώρα λειτουργία της αγροτικής αγοράς που λειτουργεί κάθε Σάββατο στο χώρο του πάρκινγκ της αντιπεριφέρειας Δράμας. Βλέπουμε καλή την κίνηση σήμερα εδώ στην αγορά. Καλούτσικη, εντάξει. Από το πρωί ήταν λίγο η πρωτοτεχνική, αλλά εντάξει, τώρα βλέπω έχει λίγο κίνηση. Το περιθώρι. Ναι, περιθώρι. Πώς πάει φέτος η πατάτα? Φέτος βγήκε πολύ καλά. Απλώς δεν είχε πολύ παραγωγή όμως. Η τιμή ήταν καλή γιατί δεν είχε έξω πατάτες. Τη μήνα μόνο του νευροκοπίου πάνω. Και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η τιμή δηλαδή? Η τιμή γύρω στα 50 λεπτά. Εντυπωσιακό. Βέβαια. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα με εκείνη την καραντίνα που είχε μπει ένα κομμάτι του περιθωρίου? Η καραντίνα, εντάξει, εκείνο ήταν πολιτικές της Ευρώπης. Καραντίνα δεν είχε κάποια αρρώστια, κάτι τίποτε. Απλώς ήταν λίγο σε τα στρέμματα. Και σήμερα βλέπουμε ευχάριστα τα νέα από πλευράς κίνησης. Δεν ξέρω φυσικά τι γίνεται από πλευράς αγορών. Είναι όντως από κίνηση, υπάρχει αρκετός κόσμος. Υπάρχει αγοραστικό κοινό. Όπως είπα και τις προηγούμενες φορές, ότι μας εμπιστεύονται λόγω του είμαστε παραγωγοί, μας ξέρουν πλέον προσωπικά. Και βλέπουμε Σαββάτο προς Σαββάτο ότι ανεβαίνει η κίνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Ας δούμε τώρα την ενότητα Βελτιών με τα ελληνικά μας με τη φιλόλογο Ελπινή Κιτζάρα. Και αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο καιρού. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.